Έχουμε φέρει εδώ τη Μάρο ανάμεσά μα. Πάλι ξανά. Ε, Μπαίνει σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ. Πραγματικά. Τέσσερι-πέντε ανθρώπων. Μάλιστα. Που έχουν έρθει δεύτερη φορά. Είχαν την τιμή και τη χαρά και το προνόμιο. Προνόμιο. Να ξανακάτσουμε ανάμεσά μα. Νιώθω πολύ τυχερή τότε και σα ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Δεν το λες με πολύ ενθουσιασμό. Όχι, oh, το λέει, το λέει. Εντάξει, μια χαρά είναι. Απλά δεν μπορώ να σα κοιτάζω. <laughs> όχι, όχι, όχι. <laughs> Έχει πάρει τι οδηγίε εδώ το Γιάννη το Βασιλιάδη. Με... με Μεγάλη χαρά. Δηλαδή, ναι, ναι. Δηλαδή, μετά δηλαδή από μήνε ξαναγράφω χρονικά. Χρονιά πολλά, α... δεν σου είπα. ποτέ δεν να το Γιάννη Βασιλιάδη. Λοιπόν. Γιατί, θε να, να πει στον κόσμο για την εδώ η Ναι, ε, συνεχίζουμε το Preview τη νέα χρονιά. Μετά τι σειρέ και τι ταινίε, ε, πάμε σε κάτι άλλο που μα αρέσει πολύ. Το φαγητό. Μα αρέσει το φαγητό. Και ποιον θα καλούσαμε από όλη την εταιρεία και εκτό εταιρεία δηλαδή. Το μπαλάκι, θα καλούσαμε. Για από όλη τη χώρα. Το μαμαλάκι τι την... είναι. πού θα φάμε. Ή τον, ή τον ε. Πετρετζίκη. Το Εσένα θα καλούσαμε. Οπότε mm. πε μας Μαρό, πού θα τρώω. Καταρχά, εγώ ήθελα να ξεκινήσω πριν μα πει ε, πού θα φάμε το, το 23. Mm -hmm. Να μα πει λίγο πώ έκλεισε το 2022. Φάγαμε καλά το 2022. ήταν όντω η χρονιά που ξαναζωντάνε οι ψυχιστίε, ή πέντε μαγαζιά είχαν όλο τον κόσμο και τα υπόλοιπα κλαίγανε στη γωνία. <laughs> <laughs> Ισχύει και αυτό που λε. <laughs> γιατί, ρε παιδί μου, να, να υπερθεματίσω, αν μου επιτρέπετε. <laughs> γιατί γίνανε τέρατα το 2022, έτσι. το σουβλάκι. <laughs> ναι, με αυτό δεν ήταν. Δυσκόλυψαν μαγαζιά, κλείσαν μαγαζιά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι μετά την πανδημία αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι ότι το κέντρο της Αθήνας δουλεύει συγκεκριμένε μέρες και μάλιστα μέχρι κάποια ώρα. Γιατί ο κόσμος έχει συνηθίσει να βγαίνει νωρίτερα και mm. να πηγαίνει και σπίτι του πιο νωρίς, οπότε αυτό έπαιξε κάποιο ρόλο. Ε, τα μαγαζιά δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ. Ο κόσμος βγήκε, εννοείται, μετά από όλο αυτό το κλείσιμο. Είχαμε πολλές αφήξεις, οπότε ήθελε να δοκιμάσει. Και ωραίες αφήξεις. Το θέμα μου με τις αφήξεις πια ποια είναι η πορεία μου βασικά. Ανοίγει ένα μαγαζί. Ναι. Το βλέπει ο άλλος στο Instagram, το βλέπει στα site που γράφουν, το βλέπει παντού. Το διαβάζει στο One Man. <laughs> διαβάζει φυσικά πρώτα στο One City, στο <laughs> One Man. Ωραία. <laughs> Περνάει ένα μήνας. Συνεχίζει να πηγαίνει. Αν του αρέσει, συνεχίζει να πηγαίνει. Ναι, υπάρχει πάντα αυτό το hype. Οπότε ένα μαγαζί για να δει αν όντω μπορεί να τα βγάλει πέρα πρέπει να περάσει περίπου ένα τρίχρονο. Τρίχρονο. Ναι, για να δει αν αν βγάζει ουσιαστικά. Να περάσει ένα τρίχρονο από το μαγαζί. Ναι. Ένα τρίχρονο. τρίχρονο. για αν του αρέσει. Αν του αρέσει, αν πάει ο και του αρέσει, το ήταν ωραίο. Δεν μπορεί. Δεν κρατήθηκα. Λοιπόν, μπορεί να περάσουν τρία χρόνια. Τρία χρόνια πολύ, μου φαίνεται. Κοίτα, ουσιαστικά τον πρώτο χρόνο. Τον προφανώ. Φαντάζομαι δεν παίρνει. Υπάρχει ένα hype να δει αν έχει κάνει την απόσβεση του κεφαλαίου σου, να δει αν ρολάρει η δουλειά, την τζιράρει, να κατακαθίσει όλο αυτό και να δει αν αξίζει τελικά να κρατήσει αυτό το μαγαζί. Έχει πει κάτι πολύ ωραίο η Ελένη Ψυχούλη, σα συμβουλή. Ε, ότι όταν αρχίζεις να μπαίνει μέσα ένα-δύο, max-τρει μήνε, ε, δεν έχει κανένα νόημα. Θα σε πάρει μπάλα. Δηλαδή ναι. μην το σκέφτεσαι σαν αποτυχία Αν μπορεί, κλείστε και πάμε για κάτι άλλο. Έλα. Oh. Ήταν μια ωραία ah. συμβουλή που μα είχε δώσει και εμά. Κινησμό δηλαδή. Ε, νομίζω ναι, γιατί τα έξοδα τρέχουν πάρα πολύ. Και για να μην σε πάρει μπάλα, για να δηλαδή σε και, πάει και μετά μπάλα. δεν μαζεύει τη ζημιά. Αυτό ακριβώ. Και όταν δεν είναι μια διαβίου επιχείρηση εστίαση σε αυτά τα αιωνόβια μαγαζιά. Mm. Και ανοίγει κάτι γιατί θε να δει, γιατί ναι, για γουστάρει και αυτά. Είναι ένα, είναι ένα, έχει ένα χρονικό περιθώριο. Αν δεν πάει καλά, το κλείνει. Είναι η εστίαση τζόγο έτσι και αλλιώ. Καλά, προφανώ, ναι, προφανώς Ποιο ε, θα παίρνει το βραβείο του MVP για το 2022 από τα μαγαζιά, Ποιος, Ποιο μαγαζί ήρθε και σάρωσε, α πούμε. Ήρθε η... ή υπήρχε. Η... Ή... Ή... ναι, ή, ναι, υπήρχε. Δηλαδή πάμε και... για νιου έντρι, συζητάμε μόνο για νιου έντρι. Όχι, 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 γενικά. Το δικό μου το προσωπικό είναι το kitchen στον Πειραιά. Το kitchen στον Πειραιά, Τώρα, αν θέλουμε να μιλήσουμε με κανονικά βραβεία, είναι σίγουρα τα μαγαζιά που πήραν αστέρια Μισελέν. Όχι, όχι, βραβεία Μάρο θέλω τώρα, όχι βραβεία Μισελέν. Ωραία. Λέω σίγουρα το kitchen ε, και το black salami. Ναι. Το black salami. Ναι. Μ' αρέσει πολύ το black salami. Και έχει βγει άλλη και μια φανταστική πίτσα πεπερόνι με σουτζούκι δράμας. Μια υποσυνείωση. Ναι, ναι, ναι. Έλα. Mm -hmm. Ωραίο. Mm -hmm. Θέλουμε και άλλα μαγαζιά. Όχι, είπαμε. Όχι, BB. εντάξει. <laughs> Από, απόλυση είχαμε. Ε, κλεισίματα. Κλεισίματα, όχι, δεν είχαμε. Όχι, ήταν μια χρονιά που είχαμε αρκετά νέα μαγαζιά. Και μαγαζιά που αλλάζουν χέρια. Μπαρ κυρίω. Mm. Όπω α πούμε το μπαμπούσκα που πήρε τη θέση του Μίρκατ, το α πούμε στο κουκάκι. Το οποίο είναι ένα, είναι ένα ωραίο μπαρ. Δεν έχω πάει ποτέ. Στο Μίρκατ είχα πάει, στον μπαμπούσκα δεν το. Το μαθαίνω πρώτη φορά τώρα, γιατί. <laughs> δεν πολύ βγαίνω μάλλον, <laughs> ξέρει, είναι αυτό. <laughs> ε, αν, και νομίζ, αν και νομίζω ότι η μπάρα του 2022 για μένα ήταν του Σανταρόζα κρατάει τι τιμέ όπω πρέπει. Πήγα, έπαιξα αρκετά στα δωρεά Ναι, ωραία μουσική. Έτσι. Είναι με έχει, industry, έχει ένα ωραίο, cool, είναι. είναι... Είναι, βερολινέζικο κάπω. Όχι. Δεν ξέρω, μα κάτι τέτοιο μου βγάζει. Μ, ξέρεις τι, είχαμε μια ωραία συζήτηση ε, Ωραίο εναλλακτικό κάπως ναι, Έχει ε, κρατήσει ε, το χαρακτήρα ε, του Με πολλή ευγένεια όμως ε, Στους ανθρώπους ισχύει που δουλεύουν αυτό, ισχύει, Ενώ ε, ε, έχω ακούσει ισχύει. ότι στο Βερολίνο δεν ισχύει αυτό Και μάλιστα Εντάξει δεν ξέρω δεν έχω ζήσει στο Βερολίνο Έχω πάει έχει γίνει μια συζήτηση γιατί λέμε συνέχεια ότι γινόμαστε στο νέο Βερολίνο. Καλά το λέτε. Καλά, τα ναι. ήξερα αυτά. Ε, γίναμε και φύγαμε και ξεγεύναμε. σω ναι. δεν χρειάζεται να γίνουμε όμω. Γιατί ξέρει, θέλουμε λίγο ευγένεια στα μαγαζιά, θέλουμε να περνάμε ωραία. Δεν θέλουμε να νιώθουμε ότι μα κάνει κάποιο χάρη που μα σερβίρει. Ναι, δεν χρειάζεται να γίνουμε τίποτα νέο. Δηλαδή, α ηρεμήσουμε. Α έχει η Αθήνα μια ταυτότητα και α είναι η. Τώρα... Συ... Τι είναι αυτό τώρα που κάνετε και δύο? είπα ότι μου θύμισε μπάρ του Βερολίνου. Δηλαδή τώρα, μια τώρα μου κάνετε είτε επίθεση. Είτε. Δηλαδή αλήθεια, γι' αυτό έχουμε εδώ. Δεν το έχουμε στο μυαλό. Βασικά δηλαδή, ναι, δηλαδή, κάτι, δηλαδή. δεν γράφουμε, είναι in intervention. <laughs> <laughs> Ήταν μια αφορμή για να έρθεις κάτω. Και, και με ένα από τα αγαπημένα μου μαγαζιά. <laughs> ναι, ναι, ναι. και Όπω συμφωνήσαμε με τη Μάρο στο φοβερό ομαδικό <laughs> θέμα που <laughs> <και> κάναμε <laughs> στο Μανσίτη, Ναι είναι πολύ καλό για πρώτο ραντεβού. Νωρί, που δεν έχει και πολύ κόσμο. Ακριβώς, γιατί μετά για... γίνεται χαμό. Ναι, ναι. Αλλά και, εντάξει, και αυτό καλό είναι, γιατί χάνεσαι μέσα στο χαμό. Ναι, μ' αρέσει η ραντεβού. Το οποίο δεν λοιπόν, είναι ναι. καινούργιο μαγαζί, βέβαια, να πούμε για όποιον δεν το ξέρει. Έχει πάρει τέσσερα χρόνια τώρα είναι Απλά εντάξει, κάνει θεαματική επάνωδο. Ασκληπιού εκεί γενικά είναι. Και... Ασκληπιού, ναι, είναι μία από τι νέε ναι, πιάτε των εξαρχείων. Πόσοι ζουν στα εξάρχεια, βέβαια, διαφωνούν με αυτό, αλλά. Γιατί. Έχει, έχει αλλάξει πολύ ο χαρακτήρα των εξαρχείων. Έχει δηλαδή αλλάξει. και αυτό και το. Δεν το λέω άσχημα, είναι υπέροχο το Black Slami, Αλλά Α, ναι, δεν είναι το τυπικό. Είναι, είναι λίγο πριν ή λίγο μετά το gentrification, ας πούμε. Ναι, ναι, okay, τη περιοχή. Ναι, εντάξει, και το Σανταρό, τα κεφάλαια ήταν και όλα αυτά. Πριν 10 χρόνια στα μαγαζιά. εξάρχεια έβρισκε να νοικιάσει ε, 75 τετραγωνικά με τα 250 και 280 ευρώ. Ναι. Τώρα πήγαινε να νοικιάσει τώρα. Άρα, και ναι. αν βρει κάτω από 8. Είναι συνδυασμό πραγμάτων με το τι γίνεται στα ενίκια, όλα αυτά. Ναι, ισχύει, ισχύει. Ισχύ, ισχύ. Αυτό. Αλλά ωραία είναι να υπάρχουν καλά μαγαζιά, ξέρω εγώ. Δηλαδή, ναι, α... καλά, εννοείται, εννοείται. Και διαφορετικό στυλ. Και εμένα μου αρέσει η πιάτσα ε, τη Ασκληπίου. Εμένα εμένα. Δηλαδή έχει και τη Φάλαινα, έχει τον Αμπόκοφ που γίνεται. Χαμούλη. Ναι, και έχει και το Βέντερ, αν θέλει κάτι πραγματικά ξαρχιώτικο. Old school. Δεν το ξέρω το Βέντερ. Βγαίνει ο κόσμο, Σάμπα μου, βγαίνει. Μην κοιτά εμεί. Ναι, το Βέντερ δεν το ξέρω καν. Στα άλλα εντάξει. Τα άλλα δεν ξέρω. Το Βέντερ πρώτη φορά το ακούω. Το 23 πώ το βλέπουμε, τι γίνεται. Στα ίδια με το 22, ε. Και πιο πολλά. Ε, το 23, ναι, στα ίδια με το 22. Ήρθαν νέε ναι, αφήξει που συζητήθηκαν. Ε, Βαθιάστηκε ο κόσμο με αυτέ τι νέε αφήξει. Γενικά, <laughs> 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 συμβαίνει. Ναι, αν μπορούμε να κρατήσουμε κάτι πέρα από τι ε, τάσει, είναι το, το πώ ε, βγαίνουμε και πώ ε, συμπεριφερόμαστε και πώ αντιλαμβανόμαστε τα μαγαζιά που ανοίγουν. Τι ζητάμε δηλαδή από αυτά. <laughs> ε, για παράδειγμα, ανοίγει ένα νέο μαγαζί θέλουμε να πάμε όλοι. Πηγαίνουμε τελικά όλοι και το κρίνουμε με πολύ μεγάλη ευκολία. Ε, το κρίνουμε ενώ κάνουμε κακή κριτική. Θα έλεγα ότι είναι καλό να αφήσουμε λίγο το χρόνο να περάσει. Ε, από την άλλη, βέβαια, ε, εμείς σαν τέλο πάντων. Δημοσιογράφοι, media, Influencers. Influencers. Ε, θα ήταν καλό να αφήνουμε λίγο χρόνο στα μαγαζιά που ανοίγουν. Δηλαδή να τα παρουσιάζουμε μεν, ε, αλλά να μην δημιουργούμε great expectations στον κόσμο. Αυτό θα έλεγα. Και τα δύο άκρα καλά είναι. Δηλαδή ούτε να το αποθεώνουμε την πρώτη φορά που πήγαμε, ούτε να το κράζουμε την πρώτη φορά που πήγαμε. Ναι, αυτό. Να αφήσουμε λίγο χρόνο να περάσει, να, να βρει το μαγαζί τα πατήματά του και να δούμε κι εμεί αν μα αρέσει. Αλλά έχει υποθεί κάτι πολύ ωραίο σε αυτέ τι παρέε που μιλάμε για φαγητό. Ποιε ο... είναι αυτέ τι παρέε, ρε παιδί μου, δηλαδή. Δεν μπορώ εγύ, να αποκαλύψω το όνομά Θέλει πρόσκληση. <laughs> θέλει, <laughs> θέλει, <πρόσκλης>. <laughs> θέλει... <laughs> <laughs> Ναι, δεν μπορώ να πάω έτσι. <laughs> Πρέπει να αφήσω μουστάκι. Όχι, όχι, όχι. Ναι, έχει λοιπόν υποθεί κάτι πολύ ωραίο που λέει ότι ο κόσμο πλέον καταπίνει κάπω αμάσιτο αυτό που του σερβίρουν διπλή. Δηλαδή, ξέρει, λέμε ότι ένα μαγαζί είναι φανταστικό. Πάμε. Δεν κάνει ένα βήμα πίσω να δει μου άρεσε. Έχω, α πούμε, μία ένσταση να μιλήσω λίγο στο σερβιτόρο, να πω δύο παράπονα. Και βγαίνει από εκεί και λε: ε, ναι, να Όλα τέλεια. Το οποίο. Έχει αποφασίσει πριν. Έχει αποφασίσει πριν, πριν κάνουν δοκιμάσει. Ακριβώ αυτό. Πριν δοκιμάσει, λε: Είναι τέλειο. Αυτό το μέρο που πήγα. Δεν έχει πάει ακόμα. Είναι τέλειο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Κοίτα, να σου <συσοφί> πω κάτι. Έχει φάει ο κόσμο τέτοια κλεισούρα αυτά τα τελευταία τρία χρόνια και τόσε προσωπικέ ματαιώσει έτσι όπω έχει γίνει η ζωή. το, βαθαίνω έτσι. Ναι, ναι. που νομίζω ότι θέλει απλά και να, 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 βγει και να διασκεδάσει και να είναι όλα φανταστικά. Ισχύει. Απλά την να άλλη... ζήσει τη δική του φενάκι. <laughs> <παιδί. laughs> <laughs> <laughs> τι γίνεται. Και να μην του πει κανεί τίποτα. <laughs> απλά οι υπόλοιποι. Να βαφκαλίζεται ναι, δηλαδή. Τραβά βα, όλο αυτό το πράγμα. <laughs> Επειδή κάποιοι βαφκαλίζονται, τραβά όλο αυτό το <laughs> Και πα κάπου και έχει. Τα expectations ας πούμε, που έχουν δημιουργηθεί είναι μικρότερα Ζεις αυτά... Τη δική σου ητοπία. Αυτά έτσι, ωραία. Πραγματικά, ανέβηκε το επίπεδο τρομερά. Πόσα καιστάλλιτ. Τουλάχιστον ε, τρία. <laughs> Δεν είναι τώρα αισθητική του μετρίου. <laughs> ε, πα... Απλά την άλλη θα σου πει άλλο: Ναι, ρε φίλε, αλλά εγώ θα δώσω 50 ευρώ, θα δώσω 30 ευρώ, θα δώσω 40 ευρώ θα του πει: Έλα, μωρέ ωραία, Σιγά, δεν βλέπει πώ έχουν ακριβίνει όλα. Δεν ούτω ή άλλω στο τέλο του μήνα δεν σου έχει μείνει τίποτα. Δηλαδή, Ζήσε. Τι θα τα έχει χαλάσει σε φαγητό, τι θα τα έχει χαλάσει σε ποτά, τι θα τα έχει χαλάσει σε ρούχα. Γελάμε πάντω, αλλά έχουν ακριβίνει όλα πάρα πολύ. Και δεν μπορώ τα μαγαζιά, κάποια μαγαζιά και σε γλυκό και σε μπαρ και σε φαγητό απορρόφησαν τα πρώτα, τα πρώτα, κόστη. Δεν μπορώ να συνεχίσουν να το ναι, κάνουν. Ναι, τι να κάνουν και αυτοί που δεν τώρα. Δεν είναι το, ναι, το, ναι, το, ναι. 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 το ρεύμα, η ενέργεια, οι πρώτε ύλε. Τι, τι, θα κάνουν. Τι θα κάνουν. Εκτό αν ρίξουν την ποιότητα. Ή αν μικρύνουν τι μερίδε. Οκ. Okay. Δηλαδή κάπω πρέπει okay. να ζήσουν. Απλώ η δύναμή μα δεν είναι να γράφουμε τρέλε στο Google. Η δύναμή μα είναι το πορτοφόλι μα. Επιλέγουμε να πηγαίνουμε στα μαγαζιά που μα αρέσουν. Δεν χρειάζεται κακέ Ήταν η καλή άποψη τη ημέρα. Όχι, ρε παιδί, μου το καταλαβαίνω <χωρή> αυτό που λέει Μάρο. θέλω να πω. Λίγη ψυχραιμία. Ναι, 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 ισχύει. Στην τελική είναι φαγητό, είναι εστιατόριο. Ναι, οκ. Δεν σ' άρεσε, μην πα. Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Δηλαδή, μην πηγαίνει και γκρινιάζει. Συμφωνώ. Μην πα, ναι. Δεν στο επιβάλλει κανεί. Πάντω δεν είναι φοβερό που τώρα όσο μεγαλώνει. Όσο μεγαλώνουμε, το, το φαγητό είναι ένα. Πριν 10 χρόνια δεν παθιάζομασταν τόσο γρήγορα. Όχι, μα, ήταν σχεδόν. Εντάξει, πρέπει και να πάμε να φάμε, δεν μα ένοιαζε. Το θέμα ήταν μετά που θα βγει, που θα ναι, 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 ναι ποτό, ναι. που θα πιο πάρει θα πα. Η βασική μα διασκέδαση. Ναι, τώρα Λέω, είναι η ναι, εξοδό μα. Ναι, Πολλέ φορέ είναι η εξοδό μα. Εννοείται. Όχι οι σπίτσερικάδε που μα ακούτε, εντάξει, βγείτε, διασκεδάστε. Εμεί σα πιλήσαμε ναι. το πιο μικρό σπίτι με τους του γονεί μου. Το 80% αυτό, αυτό, αυτό κάνουμε. Θα βγαίνουμε. πάνε σε ταβέρνα ή σε εστιατόρια και θα γυρίσουν σπίτι με αυτό, θα είναι η έξοδο του. Ε, μια χαρά είναι. Το βρίσκει παθαίρικα. Mm. Δεν το κατάλαβα. Βαρετό. Ναι, ναι, ναι. Δεν το καταλαβαίνει. Ναι. Ναι. Δεν, δεν, ναι. δεν, 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 δεν σου μοιάζει η mm. φάση. Ναι. Εντάξει, να πούμε ότι γίνονται και ηλεκτρονικά πάρτι για όποιον θέλει να βγει. Καλά, προφανώ γίνονται πολλά. Ε, καμιά νέα τάση έτσι που έχει ξεπηδήσει Ή αχνοφαίνεται το 23 Τάση για το 23 ε, μ, δεν... Κοίτα τάση είναι Είναι το φαγητό των μεταναστών Στην πιο αυθεντική του μορφή Δηλαδή πλέον έχουμε Πολύ ωραίες κουζίνες Από ανθρώπους που Τις γνωρίζουν πάρα πολύ καλά Και τους δίνεται η ευκαιρία Να τις παρουσιάσουν Οπότε σίγουρα ε, 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 Δώσε κάτι Το λαλιμπέλα ας πούμε ε, Θα έλεγα Το φιλιππινέζικο Το μπουλακάν, μπουλακάν. Ε, Και μετά και το ντάο Το βιετναμέζικο κάτω στις, Στην πλατεία θεάτρου Εκεί γύρω Εντάξει υπάρχει πάντα το φαλάφελ mm. Το φανταστικό στην πλατεία βάθης ε, Το καλό ψωμί είναι κάτι που Συνεχίζει να μας απασχολεί έτσι προζύμι Έχουμε, έχουμε αρκετούς φούρνους ε, Τεστιατόρια πλέον ε, Ζυμώνουν κάνουν τα δικά τους ψωμιά Και αυτό είναι πολύ ωραίο Από μέχρι οτιδήποτε Και γενικά τους ενδιαφέρει Και το γλυκό Πάμε καλά στο γλυκό Λυκό, ε. ναι Βρίσκεις τα πάντα Από φανταστικό κροασάν ε, Μέχρι βίντεο πάστα αμυγδάλου Και αυτό είναι πολύ ωραίο υπάρχουν και τα δύο γλυκό. Ναι. Και το γλυκό εξορισμού είναι ακριβό. Δηλαδή. πολλά υλικά. Καλά υλικά. Καλά υλικά. Δηλαδή στο γλυκό τα σκά, ξέρω εγώ. Ναι. Εγώ έτσι νιώθω. Αλλά δεν, δεν μπορεί να κάνει έκπτωση. Απλά το γλυκό το, ναι, το βλέπει και λίγο σαν. Ότι ταξίζει, είναι πολύ. Εντάξει το γλυκό είναι πολύ το φαγητό, τέλεια, ναι. ναι. θέλω το καλό γλυκό. Ναι. Λέζει, να μην σε πιάσει και το στομάχι σου και. Σκαούρε Ναι, ναι. Βαρύνει. <laughs> Μιλάμε σε 40 <laughs> ε. Κοντά είμαστε εκεί. Τα <laughs> <εκείνοι, laughs> πλησιάζουν. Τα βλέπω. Ναι, και να πούμε ότι έχουμε και πολύ ωραία bar Τα οποία ναι. συνεχίζουν. Έχουν μπει στα, έχουμε μπαρ στα 50 καλύτερα του κόσμου. Έχουμε street bar όπω είναι το The Bar in front of the bar που είναι ένα πολύ ωραίο project. Speakeasy αυτό Σπικίζει ασ... έχουμε. Δηλαδή αυτό το, το street bar ήταν κάτι που γεννήθηκε λόγω καραντίνας mm. και βλέπει ότι πάει καλά. Πουτά στο χέρι. Κοντά στο χέρι έξω χωρί να περιορίζεσαι, ε, Γιατί έχουμε περιοριστεί αρκετά. Ναι, όχι, ωραία είναι. Θα σα πω λίγο έξω, στο εξωτερικό. Μάλιστα. Να μα εξηγήσει, να μα κάνει λίγο πενταράκια. Τα έχει γράψει κιόλα. Γιατί έκλεισε, γιατί θα κλείσει, μάλλον το νόμα και τι σημαίνει αυτό για το fine dining. Νομίζω θα επιζήσει το fine dining και μετά το νόμα. <laughs> <laughs> γιατί κλείνει, ρε παιδί. Είναι το εστιατόριο έχει ψηφιστεί. Σε ρίποση, έχει θέλε. σαρώσει όλα τα βραβεία που μπορούσε να σαρώσει, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Mm -hmm. Οπότε mm -hmm. κάποιοι Έρει. ισχυρίζονται ότι παίζει και αυτό το ρόλο του. Δεν έχει, δεν έχει να κερδίσει κάτι περισσότερο. Εντάξει, ο Ρενέ Ρεντζέπη είχε ένα μεγάλο όνειρο το οποίο το πραγματοποίησε στο έπακρο. Να πούμε, το όνομα είναι στην Κοπενχάγη. Ναι. Και για όποιον θέλει να πάει, προλαβαίνει. Θα κλείσει στο τέλο του 2024. Προλαβαίνει, ναι, βέβαια έχει άλλα δύο χρόνια. Πόσο, και έχει κανένα πεντακοσάρικο, δεν έχει πάρει πάνω. εκεί, εκεί, ναι. Ένα πεντακοσάρικο περίπου. ναι, ο ίδιος ο σεφ και ιδιοκτήτη δηλώνει ότι το κλείνει, ότι ουσιαστικά αλλάζει το νόμα δηλαδή δεν θα λειτουργεί πλέον ως εστιατόριο, αλλά ως ένα ερευνητικό κέντρο για να βγάζει τα προϊόντα που κάποια ήδη υπάρχουν στο αγορά Τα έκανε και ο τέτοιο και ο, Αντρία δεν τα έκανε αυτά, δεν ήθελε να τα κάνει. Ε, εντάξει, ο καθένα κάνει ξέρει. Έχουμε περάσει τώρα ο Ρενέ Ρετζέπι με τον Αντριά, έχουν αρκετά χρόνια διαφορά. Ε, Τέλο πάντων, ε, από και από την άλλη, τον τελευταίο καιρό κλήθηκε να πληρώσει του ε, ανθρώπου που κάνουν πρακτική. Mm. Οπότε εκεί ουσιαστικά έγινε το μεγάλο μπαμ. Αυτό, πάμε κλήμαστος. κατευθείαν εκεί. <laughs> Εγώ θα έλεγα να κάνουμε μια άλλη ερώτηση μετά, τα πε αυτό. Και <laughs> ναι, ήταν ένα <laughs> μεγάλο κόστο για την βιωσιμότητα του Που έπρεπε να πληρώσει το του ανθρώπου που δουλεύουν. Ε, ναι, οι οποίοι, οι οποίοι να πούμε ότι ήταν πολλοί, δηλαδή δεν, δεν ήταν ας πούμε τρει σταζιέρες, ήταν 30, mm. ξέρεις. Mm. άρα, το, άρα το νόμα και όλο αυτό το fine dining ε, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ανθρώπους που δουλεύουν να μισθεί, για να το βάλουν στο βιογραφικό τους μετά. Okay, ναι. Δεν θα διαφωνήσω με το όνομα σ' αυτό. Δηλαδή, αν διαφωνεί κάτι, πρέπει να διαφωνήσει με όλη αυτή την κατάσταση του ΣΤΑΖ που υπάρχει. Ναι, ναι. Δεκαετία δε, του 1960, κατάλαβε. Στη Γαλλία νόμα, και τα λοιπά, ναι, κτλ. Ναι, ναι. Δεν μπορεί να τα βάλει με το όνομα. Όχι συγκεκριμένα. Με το νόμο. Όχι, σε καμία περίπτωση. Επίση. Το ότι είναι 2023 και ότι έχουν αλλάξει όλα και ότι πρέπει να γίνει μια κουβέντα και το ένα και το άλλο, ναι. Δεν το συζητάμε, αλλά. Η πρακτική όταν είναι σε ένα πλαίσιο είναι κάτι το οποίο ισχύει σε πάρα πολλέ δουλειέ. Πρέπει... Καλά, μην ναι, το στη... Και, εδώ γίνεται. Ακριβώ. Αλλά ναι, ναι δεν το... σημαίνει ότι γίνεται, δεν σημαίνει ότι είναι σωστό. Ε, ναι, και πλέον. Ότι έχει παγιωθεί σημα... κάτι δηλαδή. Όχι, ότι... oh, δεν μπορεί να το Χειρότερο να κρατά ε, το μαγαζί μόνο με τι ε, πρακτικές πρακτικέ και να mm. μην πληρώνει. Αυτό είναι το θέμα. Mm. Mm. Και να, να καταχράζεις ουσιαστικά την ε, πρακτική. Το θέμα όμω είναι ότι αν δεν είναι βιώσιμο το μοντέλο του νόμα, Τότε μπορεί να μην είναι βιώσιμο όλο το fine dining. Εγώ δηλαδή... αυτό θέλω να ρωτήσω. Δηλαδή, σαν ε, Θοδωρή Μάρο και Κωνσταντίνο, εδώ στην ε, Καλιθέα, τον Ιανουάριο. Μας, γιατί πρέπει να μα νοιάζει ότι θα, ότι θα κλείσει το όνομα, Τι σημαίνει δηλαδή. Ε, Εντάξει, είναι κάτι σημαντικό. Τώρα, αν... σου λέγανε ότι σταματάει τον μπάσκετ, το κάρι. Τι, δηλαδή, τι σημαίνει Αυτό, τι σημαίνει. Εντάξει, κοίτα, το φαγητό. Και γενικότερα για το φαγητό. Ναι, ναι, δηλαδή. το φαγητό ε, σχετίζεται, συνδέεται και με τον πολιτισμό. Θέλω να πω ότι επίση. Επίσης το νόμα κατάφερε να θέσει την, Κοπεχάγη την Εκοπεχάγη ως ένα νούμερο ένα γαστρονομικό Άφερε, προορισμό ναι. και όλο αυτό το... η σκανδιναβική γαστρονομία. Ε, και να, να ακολουθήσουν πάρα πολύ. Ε, το να έχει μια πόλη, μια χώρα, fine dining, εστιατόρια, εννοείται ότι, εννοεί ότι είναι σημαντικό για την ίδια. Προσελκύει τουρισμό, δείχνει κάτι πολύ διαφορετικό στο κοινό. Πολλοί από του σεφ λένε ότι εκπαιδεύουν το κοινό. Και βάζω ένα και λέω ότι αυτό όμω που θα ήταν καλύτερο ε, θα ήταν να λειτουργεί η κουζίνα με καλή. Με, με... Τέλο πάντων, να είναι βιώσιμη η κουζίνα, γιατί υποτίθεται ότι αυτά τα μαγαζιά δείχνουν το δρόμο. Mm. Οπότε, αν αυτά τα μαγαζιά είναι σύγχρονε γαλέρε, δεν δείχνουν κανένα δρόμο. Φοβερό. Ε, Φοβερό. τροφή σκέψη. Όχι, όχι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Ε, ναι, ναι, Δεν μπορεί να το. Εννοείται, ναι, ναι. Δεν μπορείς, ναι. Ναι, ναι, ναι. και νομίζω ότι το αφήγημα του μονίμω οργισμένου σεφ που φωνάζει. που... Ναι, έχει λίγο πάρα δηλαδή. Αυτό, αυτό. Και γι' αυτό υπάρχουν και τα παραδείγματα τη ανοιχτή κουζίνα, όπω mm. είναι ο Ερβέ, όπω mm. είναι το Σόιλ, που πραγματικά είναι σαν να βλέπει θέατρο. ξέρεις. Οι άνθρωποι το έχουν βρει. Ναι, ε, ναι, μα. Εντάξει, αυτό ότι έχει κανονικοποιηθεί το bullying επειδή οι ρυθμοί είναι τρελοί. Ναι, νομίζω ε, εντάξει, ότι. Εντάξει, λίγο ναι. Αυτό δεν το θέλει, κα... ναι. θέλει κανεί. Αυτό νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Και να σπάσει αυτό ο κώδικα. Ε... που ισχύει βέβαια και στη δημοσιογραφία και παντού. Κάτω, όλοι προφανώς. τα έχουμε περάσει. Που έβγαινε και δεν μπορούσε να μιλήσει, Γιατί μετά πού θα βρει και δουλειά. Κάπου πλάξει στι και... κουζίνε υπήρχε λίγο αυτό το ότι. Επειδή είναι η τρελή ρυθμή και η ένταση και πρέπει να γίνουν όλα γρήγορα. Μπούρδε. Νομίζω ότι όλα μπορεί να τα διευθετήσει με, πιο... με ένα χρονοδιάγραμμα. Ε, και σίγουρα οι ρυθμοί όταν σκάνω όλε τι παραγγελίε μαζί είναι τρελοί. Γιατί όλοι θέλουν να φάνε την ίδια ώρα. Οπότε βλέπω ότι στην κουζίνα υπάρχει ένταση. Ε, να υπάρχει μια ένταση σε ένα φυσιολογικό βαθμό. Ναι, μην φτάνουμε τώρα στο. Να μην φτάνουμε στο, σ... να μην φτάνουμε στο μπούλινγκ. Μήπω έφτασε τον τρίτο μήνα που λέει ότι μπήκε μέσα και άκουσε την ψυχούλη Ωραία, ναι. Λέω ότι ξέρω εγώ. Μην το κουράζω. Πήρε λέω Ελένη μου. <laughs> Τρίτο μήνα. <laughs> Εντάξει, <laughs> έχει, <laughs> έχει, πολύ ενδιαφέρον ο Ρετζέπι. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είχε πάει και στην, ε, στη ζούγκλα του Αναμαζονίου και είχε φτιάξει ένα pop-up στο Μεξικό, κάπου. Όχι, στη Βραζιλία και στο Μεξικό. έχει ε, κάνει διάφορα. Και μετά, όταν είχε αλλάξει και το μενού του και κόψει το κρέα. Τι είχε κάνει, κάτι περίεργο έχει κάνει. Τέλο <laughs> πάντων. <laughs> Fine dining θα, δεν, θα, δεν, νομίζω ότι θα σταματήσει επειδή το <laughs> όνομα... Όχι, 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 σε καμία περίπτωση μπορεί να επαναπροσδιοριστεί. <laughs> Έχουμε κάποια... Πού πάει το φαγητό το 23? Πού πάει το φαγητό... Σίγουρα στην απλότητα... Γιατί έχουμε κάπως έτσι... Κουραστεί από τις πολύπλοκες γεύσεις... Υλικά... Ε, στην νοσταλγία... Πάλι θέλουμε να τρώμε τα φαγητά της μαμάς μας... Έχουμε κάνει, mm. έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση... Ε, και στο πιο έτσι... Απλό, γρήγορο... Να πάμε να φάμε... Να μην ταλαιπωρηθούμε να, δώσουμε, να υπάρχει μια συνέπεια στο λογαριασμό, να πιούμε ωραία κρασιά. Το κρασί mm. είναι πάλι, συνεχίζει και, συνεχίζει και απασχολεί τα εστιατόρια. Και καλά κάνει δηλαδή. Γιατί... Πώ θα απασχολούσε πάντα, απλά τώρα που μεγαλώνουμε εμεί και τα βλέπουμε ναι. ναι. <laughs> Δεν ξέρω. Ε... Τέλο πάντων. Για τον ελληνικό αμπελόνα δεν νομίζω, υπάρχει μια τάση τώρα τα τελευταία, τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά να αναδείξουν και τον ελληνικό αμπελόνα και τους, ε, το, και τους παραγωγούς Η γενιά μας το πήρε yeah. πάνω της, βγήκε εκεί, δια, ταξίδεψε, έκανε τα στάζ της, είδε ωραίες παραστάσεις και λέει τα έφερε, yeah. αυτή είναι η φάση yeah, Αυτό που θέλω να ρωτήσω πέρα από τη γενιά μας που νομίζω ότι τα πάει πάρα πολύ καλά σε πολλούς τομείς oh, no. Η κλιματική κρίση και όλο αυτό το που θα περάσουμε τα επόμενα χρόνια, τα πενιντάρια, δηλαδή, το ότι έχουμε δηλαδή, φτάσει σήμερα ναι. 20 Ιανουαρίου και δεν έχουμε ανάψει τα καλοριφέρ τα πάνω από το 17. Επιρε... Πώς θα πιστεύεις ότι θα επηρεάσει την κουζίνα, ή τα Σε μεγάλο βαθμό. Γιατί αρχικά το ελαιόλαδο να σκεφτούμε. Mm. Που η ελιά είναι ένα δέντρο το οποίο έχει αρκετέ έτσι. σχετίζεται τέλο πάντων με το κλίμα. Και μετά πάμε στι καλλιέργειε. Ε, δηλαδή πιστεύω ότι θα δούμε άλλα λαχανικά να βγαίνουν σε άλλε εποχέ. θα... υπάρχει έλλειψη προφανώ. Θα, μια... θα υπάρχει έλλειψη. Θα καταστρέψει, Δηλαδή, αν έχουμε ένα πάρα πολύ βαρύ χειμώνα, θα καταστρέψει mm, οδιές. Ναι. Οπότε εκεί Καλά, θα πρέπει... βαρύ χειμώνα, μάλλον. Ακόμα και μία ακόμα εβδομάδα να χιονίσει και να καταστρέψει την. Μία σοδειά καταστρέψει να κατα... ναι, Μια σοδεια ναι, η έγινε. Έγινε. Οπότε αυτό σημαίνει ότι και οι παραγωγοί, οι καλλιεργητέ θα πρέπει να βρουν νέε μεθόδου, δηλαδή να έχουν θερμοκήπια, να έχουν, που σημαίνει περισσότερο κόστο. Mm. Άρα όλο αυτό είναι μία λυσίδα. Και σε εμά θα φτάσει πάλι το κόστο. Σε εμά θα το φτάσει τέλος. το κόστο, ναι. Οπότε να μην πούμε πάλι, λέμε πάλι τα κλισέ ότι είναι καλό να τρώμε εποχικά, ε, να μην υπάρχει μεγάλη χιλιομετρική ακτίνα όπω μπορούμε να βοηθήσουμε το περιβάλλον. Υπήρχε καλύτερο. Πραγματικά δεν θα μπορούσα να σκεφτώ καλύτερο τρόπο να ολοκληρωθεί αυτό το podcast. Ευχαριστούμε, είσαι καταπληκτική. Δεν... εγώ δεν έχω λόγια. Όχι, θα έρθει και τα εξασφάλιση μόλι και την τρίτη παρουσία κάποια στιγμή. Αυτό ήθελα. <laughs> <laughs> Ευχαριστώ πολύ. Εμεί ευχαριστούμε τη Μάρτιν Παρασκευούδη, όπω ευχαριστούμε και εσά, όλου όλους που μα ακούτε. Έναν-έναν, προσωπικά. Έναν-έναν και μία-μία. Ε, μία. ναι ολοι Όλοι μία. μαζί ένα-ένα ένας, που λέγει ο Βακαλόπουλο, συμπληρώθηκαν και κάπω αν ναι, 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 το θάνατο. μερικέ μέρε. Μα ακούτε στο One Man σε Apple, Google και Spotify. Θα είμαστε εδώ την επόμενη εβδομάδα. Με το εκατοστό επεισόδιο. Αυτό ήταν το 99, να ξέρει. Wow. Oh, δεν έχουμε κανονίσει τίποτα φοβερό. Τίποτα, τίποτα. Ναι, τίποτα. Ε, ελπίζουμε τουλάχιστον να είναι ο Γιάννη Βασιλιάδη. Αυτό. Μόνο, αυτό. μόνο σε αυτό ελπίζουμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σα.